Ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Σκούρα. Γιατρέ, καλημέρα σας. Γεια σας κύριε Ιωάννου, γεια σας, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που θα μας διαθέσετε για να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Η Συμβολή του Πατέρα». Τι ακριβώς είναι αυτό, ποιος είναι ο βασικός σκοπός και ποια είναι έτσι οι πυλώνες αυτής της σημαντικής προσφοράς σας? Να είστε καλά. Καταρχάς να σας ξαναευχαριστήσω για την πρόσκληση, να με συγχωρέσετε για την αλλαγή στο πρόγραμμα, είναι κάτι που δεν ήθελα. Δεν πειράζει. Και να σας πω ότι σας έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλη εκτίμηση οικογενειακώς. Είναι αμοιβαία αυτά κύριε Σκούρα. Από τους πιο στενούς μας, ανθρώπους, ιδιαίτερη αγάπη. Σας ευχαριστώ κιόλας που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή την πρωτοβουλία, για τη Συμβολή του Πατέρα, η οποία είναι ένα ίδρυμα, είναι μια δομή που έχουμε κάνει. Ένα ίδρυμα το οποίο έχει ως στόχο τη βοήθεια, την ενίσχυση παιδιών που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε, η υλοποίηση της ιδέας ξεκίνησε πριν από περίπου 4 χρόνια, αλλά ως γνωστόν με τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα που λίγο καθυστερούν κάποιες πρωτοβουλίες, έφτασε να πάρει σάρκα και οστά πριν από 1,5 χρόνο. Οπότε και έγινε επίσημα αυτό το ίδρυμα. Έχει διάφορους πυλώνες προσφοράς. Ένας πυλώνας βασικός είναι η χορήγηση κάποιων υποτροφιών. Υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται σε παιδιά τα οποία έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς και παράλληλα έχουν υψηλές επιδόσεις, είτε κατά την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο, είτε που είναι ήδη φοιτητές και έχουν υψηλές επιδόσεις κατά τη φοίτησή τους, και χαμηλής οικονομικής στάθμης. Χορηγούνται τουλάχιστον 2 υποτροφίες ετησίως και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί πριν 2 μήνες χορηγήσαμε τις πρώτες μας υποτροφίες. Μάλιστα. Έγινε μια προκήρυξη δηλαδή το καλοκαίρι, δεχτήκαμε πολλές αιτήσεις, έγινε προκήρυξη 2 υποτροφιών, δεχτήκαμε πολλές αιτήσεις από παιδιά, είτε φοιτητές είτε που μπήκαν τώρα στο πανεπιστήμιο, και τα Χριστούγεννα χορηγήθηκαν 2 υποτροφίες, αλλά παράλληλα, επειδή είδαμε πάρα πολλά παιδιά και είδαμε παιδιά πολλά που αξίζουν, παιδιά λαμπερά, ευγενικά, με στόχους, είπαμε ότι δεν γίνεται να βοηθήσουμε μόνο 2 παιδιά, και έγινε προσπάθεια και συνολικά ενισχύθηκαν οικονομικά 7 παιδιά, τα 2 με υποτροφίες και τα υπόλοιπα 5 με δωρεές. Μάλιστα. Παρατήρησα, τώρα, κύριε Σκούρα, σας διακόπτω, η πλήρης ονομασία του Ιδρύματος για τους ακροατές, για το μάτρο, συμπεριλαμβάνει και το όνομα Αθανάσιος Σκούρας. Είναι δηλαδή η Συμβολή του Πατέρα Παύλα Αθανάσιος Σκούρας, που για μένα που γνωρίζω είναι ο γνωστός γιατρός ορειλά, πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Σκούρας, ο οποίος είναι και πατέρας σας. Ναι. Έχει αυτό κάποιον ιδιαίτερο συμβολισμό για σας, γιατρέ? Ναι, βεβαίως και έχει συμβολισμό. Ο πατέρας μου είναι και θα είναι το πρότυπο για μένα, το πρότυπο της πατερικής φιγούρας. Όλα αυτά που θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένας πατέρας για το παιδί του, για τα παιδιά του, τη στοργή, την αγάπη που πρέπει να δείχνει, τη στήριξη σε κάθε δυσκολία, αλλά και την καθοδήγηση που ανά πάσα στιγμή πρέπει να δίνει και με τα λόγια και πολύ περισσότερο με το παράδειγμά του ο πατέρας. Ο προσανατολισμός που πρέπει να δίνει στο παιδί του, γι' αυτό το θεωρούσε αυτονόητο ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και το όνομά του στο ίδρυμα. Και να πω χαρακτηριστικά, εδώ μου δίνει την ευκαιρία να πω και για τον άλλον πυλώνα προσφοράς του ιδρύματος, που είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Μου το επιτρέπει αυτό η ερώτησή σας? Βεβαίως. Γιατί ως γνωστόν οι γονείς και ο πατέρας, αλλά και η μητέρα, γιατί σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θέλω να υποτιμώ το ρόλο της μητέρας, έχουν το ρόλο της καθοδήγησης των παιδιών και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως πάσχει στην εποχή μας, και όχι μόνο σε παιδάκια τα οποία έχουν χάσει κάποιον γονιό. Γενικότερα πάσχει ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία, και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σπουδάζουν κάτι και μετά τελικά ασχολούνται με κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο, θεωρώ, στα παιδιά τα οποία έχουν χάσει την καθοδήγηση είτε του μπαμπά είτε της μαμάς, και εκεί έρχεται το Ίδρυμα να προσφέρει στο βαθμό που μπορεί, να υποκαταστήσει στο βαθμό που μπορεί τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και έχουμε σε αυτή πέρα από τα παιδιά που βλέπουμε σε σχέση με τις υποτροφίες και στα οποία
τα οποία προτρέπουμε να είμαστε σε μια επαφή και στη συνέχεια, όχι μόνο για οικονομική ενίσχυση, αλλά και όπου μπορούμε να συμβουλέψουμε, να καθοδηγήσουμε, να βοηθήσουμε. Έχουμε κάνει και κάποιες δράσεις όπου έχουμε, επισκεπτόμαστε κάποιες δομές όπου στεγάζονται παιδιά, είτε ορφανά, είτε εγκαταλειμμένα από γονείς. Και πηγαίνουμε, κάνουμε κάποιες ημερίδες δηλαδή, στις οποίες πηγαίνουμε ομάδες από 15-20 άτομα, επαγγελματίες διαφορετικών κλαδών, ο καθένας έχει διαπρέψει στον τομέα του. Γίνεται επιλογή βέβαια με τα αυστηρότερα κριτήρια από την ομάδα της Συμβολής του Πατέρα, ώστε να πηγαίνουν άνθρωποι πάρα πολύ αξιόλογοι που να έχουν να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά που παρακολουθούν εκεί. Μιλάει λοιπόν ο κάθε επαγγελματίας για το δικό του κλάδο και λέει τα πάντα από τι απαιτείται από το σχολείο, στο πανεπιστήμιο και μετά στο στίβο, στον ελεύθερο στίβο της ζωής, και τα παιδιά εκεί πέρα που παρακολουθούν με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτό είναι κάτι που μας συγκινεί ιδιαίτερα, έρχονται σε επαφή με πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διαβάσουν σε κάποιο βιβλίο, από ανθρώπους που είναι, που το ασκούν το επάγγελμα και μπορούν να συμβουλεύσουν σύμφωνα με την εμπειρία τους. Καθόμαστε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις με τα παιδιά αυτά, και είναι 2-3 ώρες οι ομιλίες όπου ο καθένας μιλάει για τον κλάδο του, και στη συνέχεια καθόμαστε και συζητάμε άλλες 2 ώρες ας πούμε με τα παιδιά. Και ας πούμε ο γιατρός θα κάτσει με τον γιατρό, ο μηχανικός θα κάτσει με τον μηχανικό. Κοιτάμε να υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα που να καλύπτει πολλά τα βασικά επαγγέλματα, αλλά ρωτάμε και το εκάστοτε ίδρυμα τι ενδιαφέρον υπάρχει από τα παιδιά και στα ενδιαφέροντά τους, τι τους αρέσει περισσότερο, αλλά και τι κλάδο σκέφτονται να ακολουθήσουν. Οπότε να γίνεται και ανάλογη επιλογή. Αυτό, γιατρέ, να σας διακόψω, και το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ως εκπαιδευτικός θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα πραγματικά υπάρχει έλλειψη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά, πόσο μάλλον για παιδιά ιδρυμάτων που έχουν στερηθεί την καθοδήγηση, όπως είπατε, των γονιών τους. Ναι, και θα ήταν μεγάλη μας τιμή, κύριε Ιωάννου, να έρθετε και εσείς στις ημερίδες αυτές, να πείτε και εσείς, θα έχετε τόσα πράγματα να πείτε στα παιδιά και να τα βοηθήσετε. Πολύ ευχαρίστως. Πάντως, με όσα έχετε πει, κύριε Σκούρα, θέλω να σταθώ σε κάτι. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του πατέρα και της μητέρας σε μια περίοδο που, κακά τα ψέματα, ο θεσμός της παραδοσιακής οικογένειας αμφισβητείται κάπως και θεωρείται βασικό και αναντικατάστατο το θεσμό των γονιών στην πορεία της ζωής ενός παιδιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, αυτό είναι αυτονόητο. Νομίζω, ας μην σχολιάσουμε όλα αυτά που ακούγονται τώρα, τα οποία είναι πράγματα τα οποία τα σηκώνουν πολύ συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι οποιοσδήποτε έχει βιώσει την έλλειψη του μπαμπά ή της μαμάς, επειδή εγώ είχα, και από εκεί ξεκίνησαν όλα για αυτό το ίδρυμα, είχα τα αφαιρέτηση ζωή που σε νεαρή ηλικία, εγώ δεν είχα πάθει κάτι, δεν μου είχε φερθεί η ζωή έτσι, αλλά είχα έρθει σε επαφή με παιδιά τα οποία είχαν χάσει είτε τον μπαμπά είτε τη μαμά. Και έχεις βιώματα. Έχω βιώματα, επειδή ήμουν σε πολύ στενή επαφή με αυτά τα παιδιά και παρακολούθησα την πορεία τους. Και ήταν παιδιά τα οποία έφτασαν σε κάποια φάση να βίωσα λοιπόν το έλλειμμα στοργής, αγάπης, στήριξης που είχαν. Βίωσα όμως και κάτι άλλο, ότι στην πορεία της ζωής τους, να σας πω για παράδειγμα, μου είπανε κάποια παιδιά μετά από χρόνια, θεωρώ ότι αδίκησα τις δυνατότητές μου. Και αυτό ήταν γιατί υπήρξε η έλλειψη προσανατολισμού, ένας μπαμπάς ή μια μαμά να τα σμπρώξει προς την κατεύθυνση αυτή, να δουλέψουν προς την κατεύθυνση στην οποία θα αξιοποιούσαν τα ταλέντα τους, τα χαρίσματά τους, αυτό το πουσάρισμα που τους έλειψε. Και υπήρχε λοιπόν, νιώσαν τα παιδιά αυτά μετά από καιρό, ότι είχαν κενά, τα οποία αρχικά δεν τα είχαν αντιληφθεί. Επομένως, νομίζω ότι είναι περιττό να λέμε το πόσο σημαντική είναι η μαμά και το πόσο σημαντικό είναι ο μπαμπάς. Να ρωτήσω, γιατρέ, να ρωτήσω κάτι προσωπικό, και ήθελα έτσι ειλικρινά την απάντηση. Είσαι ένας πολύ γνωστός γιατρός. Εγώ θεωρώ, και δεν το θεωρώ μόνο εγώ, είσαι από τους καλύτερους τη γενιά σας στην ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής. Έχετε ένα επιβαρημένο πρόγραμμα, συνέχεια χειρουργία. Το είδαμε και σήμερα, δεν μπορούσαμε να βρούμε χρόνο να μιλήσουμε. Πολλά συνέδρια στο εξωτερικό, ομιλίες, άρθρα. Έχετε και μια αρκετά μεγάλη οικογένεια με 3 κοριτσάκια. Πού βρίσκεται αυτό τον ελεύθερο χρόνο και ποια εσωτερική ανάγκη σας οδήγησε ώστε αυτό το λίγο ελεύθερο χρόνο να τον αφιερώσετε στο Ίδρυμα?
Καταρχάς να σας πω το σημερινό, η καθυστέρηση που νιώθω πολύ άσχημα, γιατί σας έχω μεγάλη αγάπη, δεν ήταν θέμα δουλειάς, ήταν θέμα υγείας δικού μου ανθρώπου, για το οποίο έτρεχα και ήταν... Να πάνε όλα καλά, Δεν είμαι κάποιον άλλο γιατρό. Θεωρώ ότι παρά το επιβαρημένο πρόγραμμα, επειδή υπήρχε αυτή η ευαισθησία προς τα παιδιά αυτά, αυτό είναι κάτι που βρίσκεις χρόνο αν θες, και πραγματικά για μένα μου προσφέρει ξεκούραση ψυχής. Όταν, επειδή μας στείλανε κάποιες αιτήσεις, πέρα από τα παιδιά που πάμε και βλέπουμε στα διάφορα ιδρύματα και είναι πιο συγκλονιστική εμπειρία για μας, ή τουλάχιστον όσο συγκλονιστική εμπειρία για τα παιδιά, άλλο τόσο για μας. Αλλά στις αιτήσεις που μας στείλαν τώρα για τις υποτροφίες, καλέσαμε πάρα πολλά παιδιά για συνέντευξη, όσα μπορούσαμε, όσα κρίναμε ότι έπρεπε να δούμε. Και κάποιες προϋποθέσεις, ναι. Ναι. Στις συνεντεύξεις αυτές μάθαμε τόσα πράγματα και συγκινηθήκαμε τόσο πολύ από τα λαμπερά αυτά πλάσματα, τα ικανότατα αυτά πλάσματα που είχαν μια ατυχία τέλος πάντων στη ζωή τους, που δεν άξιζαν, ας πούμε. Και όλα αυτά που μας λέγανε, μας προσφέρανε, θεωρώ δηλαδή ότι γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι, και ο καθένας θα σκεφτεί όσο επιβαρημένο πρόγραμμα και αν έχει, γιατί εγώ ουσιαστικά μια Κυριακή έχω για τη δικιά μου οικογένεια που τη βλέπω, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που σε κάνει, που εμένα προσωπικά τουλάχιστον με γεμίζει απίστευτα, και το έχω δει με πολύ μεγάλη αγάπη, και μακάρι αυτό σε βάθος χρόνου να γιγαντώνεται και να πλαισιωθεί και από άλλους ανθρώπους που να έχουν το ίδιο όραμα. Είδε, διαπιστώνει κάποιος ακούγοντάς σας, κύριε Σκούρα, πόσο αγαπάτε αυτό, πόσο βγαίνει μέσα από την ψυχούλα σας αυτή η πρωτοβουλία, πόσο ψηλά έχετε βάλει τον πήχη. Τι προσδοκάτε δηλαδή σε βάθος χρόνου, να βρει απλά μιμητές οι ανάλογες πρωτοβουλίες, ναι. Ποιος είναι ο στόχος ο βασικός? Δεν μπορώ να πω ότι έχω έναν βασικό στόχο. Αυτό το και εγώ και η οικογένειά μου το έχουμε περιβάλει με πολύ αγάπη, και θα αφιερώσουμε και αγάπη και χρόνο πολύ. Από εκεί και πέρα θέλουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Μακάρι να βρει μιμητές με ανάλογες πρωτοβουλίες. Μακάρι και αυτό το ίδρυμα, η συμβολή του πατέρα, να γίνει ένα κίνημα. Δηλαδή να ξεσηκώσει πολλούς ανθρώπους που θα ήθελαν να βοηθήσουν αλλά δεν ήξεραν τον τρόπο, και να προσφέρουμε εμείς έναν τρόπο να βοηθήσουν. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι εμείς λάβαμε πολλές αιτήσεις με παιδιά ικανότατα, τα οποία έπρεπε να γίνει μια διαλογή όμως. Και να σας πω ότι από τις 7 αυτές, από τα 7 παιδιά που βοηθήθηκαν, 3 από αυτά βοηθήθηκαν από ανθρώπους έξω από το ίδρυμα, που άκουσαν την πρωτοβουλία μας, μας πλησίασαν και λένε θέλουμε να βοηθήσουμε και εμείς, και δεν ήξεραν οικονομικά. Αλλά εδώ δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βοηθήσει κανένας ή να συμβάλλει στο όραμά μας, μπορούμε να συζητήσουμε και εμείς ανοιχτό μυαλί είμαστε, και δεκτικοί σε ανθρώπους με καλή πρόθεση. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σκούρα, για αυτό το χρόνο που μας θέσατε. Εύχομαι πραγματικά αυτή η καλοσύνη που εκπέμψατε και εκπέμπετε να γυρίσει στην οικογένειά σας, όλη αυτή η αγάπη, και κυρίως αυτή η αξιόλογη πρωτοβουλία να βρει, γιατί είναι πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προσφοράς, να βρει άξιους μιμητές. Χίλια ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στους γονείς και στα κορίτσια σας. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.